κοταριά του Πηλίου, εδώ που προετοιμάζεται η Εθνική, πριν φύγει για τα φιλικά παιχνίδια με την Τουρκία, με τους ομοσπονδιακούς προπονητές, Αλέκο Λεόνι και Σωτήρη Βρύκο. Αλέκο, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι περιμένουμε από αυτά τα φιλικά με την Τουρκία? Αυτά τα φιλικά εντάσσονται σε μια σειρά από φιλικά. Όσο το δυνατόν, στόχος είναι να αποκτήσει μια ομοιογένεια η εθνική ομάδα. Πράγμα που είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, με διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, αντικειμενικές δυσκολίες, που οφείλονται στους τραυματισμούς κυριότερο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ένας κορμός είναι σταθερός και εν ώψη της πρόκρισης του Πανευρωπαϊκού που θα έχουμε την επόμενη άνοιξη, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν. Σωτήρη, τι ξέρουμε για την Βοσνία? Πρώτος αντίπαλός μας, να πούμε, στα Τρίκαλα, πότε? 3 και 4 Σεπτεμβρίου. Για την Βοσνία ξέρουμε λίγα πράγματα. Οι τελευταίες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν στα προκριματικά του προηγούμενου Πανευρωπαϊκού. Αποκλείστηκε στον όμιλο με Ουκρανία-Βέλγιο και πήρε μόνο 2 σετ. Από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από διαφόρους φίλους που ασχολούνται με το πρώην Ιουγκοσλαβικό βόλεϊ, υπάρχει ένας καλός διαγώνης ο οποίος παίζει στην Κορέα. Δεν ξέρουμε αν θα κατέβει να παίξει τα παιχνίδια στα μεταξύ μας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι μια ομάδα όχι πολύ ψηλών δυνατοτήτων. Περιμένουμε καλύτερη πληροφόρηση και από την προπονητική μου Αυγουμνίου, γιατί μας θα παίξουν κάποια φιλικά εντός ίσως το Σαββατοκύριακο. Και από εκεί ουσιαστικά θα συλλέξουμε όποια αγωνιστική πληροφορία παραπάνω μπορούμε. Αλέκο, περιμένουμε λογικά να την περάσουμε την Βοσνία. Γιατί δεν πιστεύω να φτάσουμε τόσο χαμηλά. Έχει τρωθεί το ελληνικό βόλεϊ. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Τα φιλικά που κάναμε με το Μαυροβούνιο πιστεύω ότι θα είναι στην ίδια ομαδικότητα με το Μαυροβούνιο. Τώρα εμείς κάναμε τα φιλικά με 10 μέρες, μια εβδομάδα προετοιμασία. Στις επόμενες 20 μέρες σαφώς θα είμαστε καλύτεροι, πιο προετοιμασμένοι. Και εύκολα δύσκολα πιστεύω και εγώ ότι θα περάσουμε. Η συνέχεια όμως είναι ο Γκολγοθάς ως ακατόρθωτο. Ναι, πάλι. Να τι ακριβώς γίνεται μετά? Να είμαστε ρεαλιστές, μπαίνουμε σε ένα προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο θα γίνει σε μια ομάδα πολύ μεγάλη, μέσα από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, θα αναλάβει αυτό το τουρνουά, όπου θα συμμετέχει η διοργανώτρια χώρα, θα συμμετέχει η 5η από το Πανευρωπαϊκό που θα βγει, η 8η και η 10η, μαζί με τον νικητή Μαυροβούνι Σκόπια και με εμάς φυσιολογικά. Θα βγει ένας και αυτός ο ένας δεν πάει στο Λονδίνο, πάει σε ένα άλλο τουρνουά, όπου εκεί θα συμμετέχει πάλι καμιά δυνατή ομάδα, ίσως καμιά δυνατή ομάδα από την Ασία, από την Νότια Αμερική. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από τα παγκόσμια πρωταθλήματα που θα γίνουν τον Νοέμβριο στην Ιαπωνία. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν έχει περάσει ποτέ η ελληνική ομάδα στην Ολυμπιάδα κατά αυτές τις διαδικασίες, αλλά εμείς θέλουμε να το δούμε ως παιχνίδια προετοιμασίας. Όσο πιο δυνατά παιχνίδια κάνει η εθνική ομάδα, τόσο καλύτερα είναι για κάποια νέα παιδιά και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σωτήρη, μια που είπε για νέα παιδιά, τι περιμένουμε τώρα από αυτή την ομάδα που πήγε στην Αργεντινή? Δεν μιλάμε για στόχους. Να μιλήσουμε και για στόχους. Δηλαδή, έχοντας μια αντίληψη του παγκοσμίου βόλεϊ, περιμένουμε μετάλλιο εκεί πέρα ή απλά μια θέση στην οκτάδα ή μια καλή παρουσία? Νομίζω ότι είναι η δομή τέτοια του πρωταθλήματος αυτού, που το πιο σημαντικό είναι να κάνει το βήμα προς την οκτάδα. Φαίνεται ότι η ομάδα της Κίνας θα είναι το παιχνίδι του Κίνα-Ελλάδα, θα είναι το παιχνίδι που θα καθορίσει μάλλον το οποίο θα ακολουθήσει τη Ρωσία, που φαίνεται να έχει μια πρωτοκαθεδρία ως Ελληνικά. Ναι, συμμετείχε. Ως φαβορή για το... για την τελική φάση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό, το πιο σημαντικό είναι να συλλέξουμε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι της αποστολής, εμπειρίες και από τα φιλικά της Βραζιλίας και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αργεντινής, από το πώς είναι δομημένα τα πρωταθλήματα και οι ομοσπονδίες εκείνων των χωρών και να έρθουν εδώ πέρα πιο φρέσκες ιδέες, όσο μπορούμε κάτι να βάλουμε στην ελληνική υποδομή να την αλλάξουμε. Αλέκο, εγώ είμαι της άποψης. Να σου λέω κάτι σε αυτό εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τέτοιες διοργανώσεις πάντα πρέπει να τις αξιοποιούμε. Δηλαδή να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε το που βρίσκονται τα δικά μας τα παιδιά σε σχέση με το υψηλό παγκόσμιο επίπεδο του βόλεϊ στις αντίστοιχες ηλικίες. Λέμε ότι έχουμε 3-4 παιδιά πάρα πολύ καλά στην Κίνα. Τα αντίστοιχα αυτά εδώ πέρα τα παιδιά πόσο μετράνε με τα Ρωσάκια, με τους Κινέζους σε υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε έτσι πού βρίσκονται και ανάλογα να δουλέψουν αυτά εδώ πέρα τα παιδιά.
Τώρα να λέμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που λέγεται, για παράδειγμα, Κουμεντάκης. Αυτός ο Κουμεντάκης, πού βρίσκεται με τον αντίστοιχο Κουμεντάκη το Ρώσο. Τέτοιες διοργανώσεις μας δίνουν την ευκαιρία να το αξιολογήσουμε όσο γίνεται πιο σωστά. Εγώ είμαι της άποψης ότι μέσα η Εθνική Εφήβων και Παίδων είναι προθάλαμος της Εθνικής Ανδρών και πρωταρχικός στόχος είναι να αντλήσουμε από αυτή την ομάδα 3-4 παίκτες. Βέβαια και η διάκριση δίνει όθηση στο άθλημα. Από αυτή την ομάδα υπάρχουν 3-4 παιδιά που θα ενταχθούν στη 12, στη 18, ώστε να παίξουν στα προκριματικά του Πανευρωπαϊκού του χρόνου. Ήδη έγινε μία κίνηση με τον Κουμεντάκη και τον Κοκκινάκη που είχαν κάποια συμμετοχή στη Γυρολίγκα, που δώσε συμμετοχή. Για μένα το πιο σημαντικό είναι και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, προσπάθησα να το περάσουμε με ομοσπονδία, είναι ότι να δίνει μία ενιαία δουλειά, τουλάχιστον στον χώρο της γύμνασης. Εμείς έχουμε για παράδειγμα ένα γυμναστήριο, ο οποίος κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το κάνουμε 2,5 μήνες και δεν λέει τίποτα. Αποσπασματικό είναι αυτό εδώ πέρα. Πρότεινα αυτός ο γυμναστής, ο εθνικός γυμναστής, να είναι εθνικός γυμναστής όλων των εθνικών ομάδων των ανδρών. Και να παρακολουθεί με ατομικές καρτέλες αυτά εδώ πέρα τα παιδιά που λέμε, τα 3-4 αξιόλογα παιδιά που υπάρχουν. Και όλοι μα τα εντάξουμε, όπως είπες, στην ανδρική ομάδα, τα παρακολουθεί όλο τον χρόνο. Αν θα γίνει αυτό, θα είναι ό,τι καλύτερο. Από εκεί και πέρα το θέμα της τακτικής και όλα αυτά εδώ πέρα λύνονται. Και για να ξαναγυρίσω στην ερώτηση που έκανες, να γίνω πιο συγκεκριμένος, όντως 3-4 παιδιά είναι αξιόλογα, αλλά αυτό είναι μόνο η εικασία. Έτσι, το να λέμε ότι είναι αξιόλογο ένα άτομο σημαίνει ότι έχει τις ικανότητες αυτές ώστε να μπορέσει να παίξει την εθνική ομάδα σε ψηλό επίπεδο. Η κρίση έχει χτυπήσει και το βόλεϊ φυσικά. Το βλέπουμε δυστυχώς και στις εθνικές ομάδες. Δεν υπάρχουν τόσο πλουσιοπάρετες όπως το παρελθόν. Δηλαδή η ομάδα του 2004 είχε πουλί το γάλα. Και τώρα είμαστε σε ένα σημείο ακριβώς στο ναδύρ. Μέσα από αυτή την κρίση μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, γιατί βλέπουμε αναγκαστικά πλέον οι σύλλογοι χρησιμοποιούν τους Έλληνες αθλητές. Ο Σαρικέ Ίσοβλου, ο Χατζηλιάδης, ο Κοκκινάκης θα παίξει, ο Κουμεντάκης παίζει. Το βλέπουμε κάπως έτσι. Αυτό που λέμε πολύ φορές ότι η κρίση είναι ευκαιρία, νομίζω ότι είναι πασεφανές. Η κρίση σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο του αθλητισμού, αποτελεί και μια ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μην συντηρούμε για το παρελθόν. Στο παρελθόν που υπήρχε πακτολός χρημάτων, ό,τι έγινε έγινε. Προφανώς έγιναν λάθη. Προφανώς πολλά πράγματα δεν φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν στήθηκε μια υποδομή που να μπορέσει να βοηθήσει για τη δύσκολη στιγμή. Νομίζω όμως ότι να κάνουμε συγκρίσεις με αυτά που γινόταν στο παρελθόν είναι το λιγότερο ατυχές και άδικο. Στο παρελθόν υπήρχαν χρήματα, τώρα τα χρήματα ήταν περιορισμένα. Απ' την άλλη μεριά, αν θα το δουν ευκαιρίες Έλληνες αθλητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι και αυτό σχετική αξία. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρωτάθλημα που εκ των πραγμάτων, λόγω της χαμηλότερης επιστροής από τους ξένους αθλητών, θα πέσει σε αθλητικό επίπεδο, το να παίζουν περισσότεροι Έλληνες δεν λέει και πολλά πράγματα. Για εμάς ο μεγαλύτερος στόχος θα είναι να έχουμε και τους Έλληνες αθλητές που να μπορέσουμε να γίνουμε εξωγενείς, δηλαδή να προσπαθήσουμε να πάμε να παίξουμε σε ομάδες του εξωτερικού, σε ισχυρότερα πρωταθλήματα και να αποκτήσουν και μια, θα έλεγα, καλύτερη επαγγελματική αθλητική κουλτούρα. Γιατί νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς δεν κατεπτώσαμε να φτιάξουμε καλό αθλητικό περιβάλλον την εποχή που υπήρχαν χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν, πιστεύω ότι θα υστερούμε αρκετά εκεί. Το περιβάλλον το αθλητικό θα είναι μέτριο επίπεδο. Για τους αθλητές μας θα είναι πιο σημαντικό όσοι μπορούν να πάνε προς τα έξω. Εσύ, Αλέκο, τις οθείς σε αυτή την έξοδο, να την πούμε, γιατί ήδη έφυγε ο Ρουμελιώτης, ο Τζούριτς, ο Παπαδημητρίου. Καλό θα ήταν να φύγουν και άλλα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι το επάγγελμα του αθλητή ή του προπονητή πρέπει να είναι εξελίξιμο.